Μαζί μας τώρα ο μετεωρολόγος μας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Καθώς, Κλέαρχε, περιμένουμε επιδείνωση από το βράδυ με βροχές και καταιγίδες. Και το πρώτο ερώτημα είναι αν αυτή η επιδείνωση θα χτυπήσει τις περιοχές που χθες είχαμε την σφοδρή κακοκαιρία. Μιλάω για την Δυτική Ελλάδα και για περιοχές της Αττικής. Ακριβώς, μείναμε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, θα κυλήσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας το αναμένουμε από τις αμέσως επόμενες ώρες. Αναμένεται επιδείνωση του καιρού και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως θα δούμε και στον χάρτη μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους δυνατούς ανέμους. Φαίνεται λοιπόν ότι από τις επόμενες ώρες θα επηρεαστεί το Ιόνιο, η δυτική ηπειρωτική χώρα, και καθώς βέβαια θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπιστούν ανατολικότερα για να επηρεαστεί και η Αττική, αλλά και η περιοχή της Εύβοιας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αύριο αναμένουμε και πάλι νέα επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, αλλά και τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Ταυτόχρονα στις θάλασσές μας θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νοτιάδες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.